Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μάχη επιχειρημάτων αναμένεται να δώσει η ελληνική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες προκειμένου να πείσει την Ευρωζώνη πως δεν υπάρχει ανάγκη μείωση των συντάξεων. Την Πέμπτη το Euro Working Group αναμένεται να εξετάσει τον δημοσιονομικό χώρο του 2019 προκειμένου να κάνει εισηγήσεις στο Eurogroup της 19ης Νοεμβρίου. Από τις αποφάσεις του Eurogroup θα εξαρτηθεί και το τι θα περιληφθεί για το θέμα των συντάξεων στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έργα δημόσια και ιδιωτικά που θα αλλάξουν ριζικά το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Πρόκειται για επενδύσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων σχεδιάζονται εδώ και χρόνια και έχουν μπει αργά αλλά σταθερά σε πορεία υλοποίησης. 5 από τις πιο σημαντικές αναπλάσεις και επενδύσεις που αναμένεται να αλλάξουν και να βαθμίσουν φυσικά την εικόνα της Αθηναϊκής Ριβιέρας είναι η ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου, η παραχώρηση της Μαρίνας Σαλίμου, η πλήρης ανακατασκευή του ακινήτου που κάποτε στέγαζε το φημισμένο ξενοδοχείο Αστέρια Γλυφάδας σε υπερπολιτελές αστικό θέρετρο, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, καθώς οι εργασίες ανακαίνιση ολοκληρώνονται σε λίγους μήνες και φυσικά το ελληνικό. Η επιλογή μιας χώρας για να ζήσει κάποιος δεν είναι εύκολη υπόθεση σε μια έτσι και αλλιώς δύσκολη διαδικασία αυτή της μετανάστευσης. Όμως, όπως είναι λογικό, κάποιες χώρες είναι πολύ καλύτερες από τις άλλες και τα κριτήρια δεν είναι μόνο οικονομικά. Στην πέμπτη θέση, λοιπόν, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της HSBC για την έβρεση των καλύτερων χωρών για να μεταναστεύσει κανείς, βρίσκεται το Μπαχρέιν, μια όαση για τους ξένους στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η έρευνα. Στη τέταρτη θέση, ο Καναδάς. Ακολουθεί η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, η Γερμανία δηλαδή. Η Νέα Ζηλανδία με την απίστευτη φυσική ομορφιά της, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη, η οποία παραμένει εδώ και αρκετά χρόνια στην κορυφή της σχετικής λίστας. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και μέσα 642,25 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,19% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.